Μπλόκο έστησαν οι αλβανικές αρχές στα σύνορα με εξονυχιστικούς ελέγχους σε όσους ήθελαν να παραστούν στην κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Σε ορισμένους μάλιστα απαγόρευσαν την είσοδο, προχωρώντας ακόμη και σε προσαγωγές Ελλήνων. Απαγορεύεται εδώ, λέει, είναι Αλβανία. Εμένα μου φαινόταν τρελό. Βγάζουν φωτογραφίες στα τατουάζ. Επειδή δεν έχω επαρκή λεφτά. Και τι δεν έκαναν οι Αλβανοί αστυνομικοί στην Κακαβιά. Μέχρι και προσαγωγές Ελλήνων που ταξίδεψαν για την κηδεία του Κώστα Κατσίφα έγιναν. Δύο ελληνικά υπουργεία πάντως δεν μπορούν να συμφωνήσουν πόσες ήταν. Το εξωτερικό λέει δύο και το προστασίας του πολίτη λέει τέσσερις. Όπως και να έχει, είτε με αφορμή μια σημαία, είτε ένα τατουάζ, είτε γιατί δεν είχαν πολλά χρήματα, αρκετοί έμειναν στα σύνορα. Κάποιοι πήγαν και στο τμήμα. Καθώς, όπως λένε αλβανικά μέσα, είχαν κουκούλες αλλά και μπλούζες εθνικιστικού περιεχομένου. Το τεράστιο κομβόι από την Ελλάδα άρχισε να φτάνει στο μεθοριακό σταθμό δύο ώρες πριν ξημερώσει. Περίπου στις 4.30 το πρωί πέρασε από την Κακαβιά το πρώτο λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από την Αθήνα. Σε αυτό επέβαιναν κυρίως γνωστοί και συγγενείς της οικογένειας Κατσίφα. Τους έχουμε κουμπάρους, θα τον τιμήσαμε το παιδί. Συγχωρανή, τι γείτονι. Ήρθαμε για συμπαράσταση. Λίγο μετά άρχισαν και τα πρώτα προβλήματα. Οι Αλβανοί αστυνομικοί μπήκαν σε ένα λεωφορείο από τη Ζάκυνθο και... Τι φοράτε από μέσα, βγάλαμε τα ρούχα μας, είδανε την μπλούζα μας και λέει γυρίστε πίσω, απαγορεύεται, λέει, δεν αναγνωρίζεται, λέει. Για πόσο καιρό σας απαγορεύεται? Για 24 ώρες. Σε 12 άτομα απαγορεύτηκε η είσοδος για 24 ώρες, για να περάσει δηλαδή η μέρα της κηδείας. Όσοι έμειναν πίσω πάντως φρόντισαν να ακουστεί το μήνυμα και απέναντι. Η περίπτωση των Ζακυνθινών σήμανε συναγερμό στην ελληνική πλευρά. Εξονυχιστικοί έλεγχοι της αστυνομίας γίνονται και πολύ πριν από το τελωνείο της Κακαβιάς. Στο Καλπάκι, οι αστυνομικοί ψάχνουν τους αποθηκευτικούς χώρους των αυτοκινήτων, ψάχνουν ακόμη και στις αποσκευές. Εγώ πρέπει να σου πω τι έχει γίνει. 12 άνθρωποι ταξίδευαν από τη Ζάκυνθο και γύρισαν πίσω. Μέχρι εκείνη την ώρα είχε γίνει γνωστό ότι κόβονται όσοι έχουν μπλούζες ή σημαίες της Βορείου Ηπείρου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι Αλβανοί έψαχναν και τα τατουάζ. Βγάζουν φωτογραφίες στα τατουάζ, βγάζουν φωτογραφίες στα ρούχα και μετά μου δώσαν αυτό το χαρτί, το οποίο λέει ότι είμαι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια στην Αλβανία. Οι αλβανικές αρχές με ένα χ σημείωναν το λόγο για τον οποίο ο επισκέπτης ήταν ανεπιθύμητος. Ο κύριος Καμόντος ούτε τατουάζ είχε, ούτε μπλούζα, ούτε σημαία. Πίστευε ότι θα περάσει, αλλά κόπηκε ως φτωχός Έλληνας τουρίστας. Λέει ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω, να μπω μέσα στην Αλβανία, επειδή δεν έχω επαρκή λεφτά. Ότι και καλά είμαι για τουρίστας. Το χαρτί που του έδωσαν έγραφε ότι τα 20 ευρώ που είχε μαζί του δεν ήταν αρκετά χρήματα για τουρισμό στην Αλβανία. Κάποιοι παρά τις προειδοποιήσεις προσπάθησαν να περάσουν με τη σημαία της ανεξάρτητης Βόρειας Ηπείρου. Οι Αλβανοί τους ζήτησαν να τις παραδώσουν για να περάσουν. Δεν θα την παρέδιδα και αυτό και έγινε. Και έμεινα εδώ πέρα, με ψηλά το κεφάλι. Κομμένη ήταν όμως, όπως αποδείχθηκε, και η σημαία του Βυζαντίου. Μάλιστα, ο νεαρός που την είχε στο σακίδιό του απομακρύνθηκε συνοδεία Αλβανού αστυνομικού από το σημείο ελέγχου. Τότε γιατί ήρθες? Λέει, αφού δεν τον ήξερες και δεν είναι συγγενής σου. Σπίτι πίσω. Παρά τα μπλόκα και τις υπερβολές, σε κάποιες περιπτώσεις η πλειοψηφία πέρασε και έδωσε το παρόν στους βουλιαράτες.